Comédie. Acte premier. Scène 1. Sur la plateforme arrière d'un autobus S, un jour, vers midi. Le receveur. La monnaie, s'il vous plaît. Des voyageurs lui passent la monnaie. Scène 2. L'autobus s'arrête. Le receveur. On laisse descendre, hein? Priorité. Ah, une priorité. S'il vous plaît. Drolin, 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 drolin. Acte second. Scène 2. Même décor. Premier voyageur, jeune, long cou, une tresse autour du chapeau. Hé, on dirait, monsieur, que vous le faites exprès de me marcher sur les pieds chaque fois qu'il passe des gens. Second voyageur. Scène 2. Un troisième voyageur descend. Premier voyageur s'adressant au public. Hé, hey, chouette! Il y a une place libre. Ah, j'y cours. Il se précipite dessus et l'occupe. Acte troisième. Scène 1. La cour de Rome. Un jeune élégant au premier voyageur, maintenant piéton. L'échancrure de ton pardessus est trop large. Tu devrais la fermer un peu en faisant remonter le bouton du haut. Scène 2. Au bord d'un autobus S, passant devant la cour de Rome. Quatrième voyageur. Oh tiens, le type qui se trouvait tout à l'heure avec moi dans l'autobus et qui s'engueulait avec un bonhomme. Curieuse rencontre. J'en ferai une comédie en trois actes et en prose. Παρηχητικό. Πίσω πλατφόρμα πλήρους παρισινού πληθωφορείου που πάει παντού. Παρατηρώ περίεργο πλάσμα, παρουσιαστικό πανίβλακος, πλεξούδα περί ξπύλου, που παραπονείται παραπλεύρος περί πιθανώς προσχεδιασμένων προσκρούσεων, προφέροντας περίπου πρόσεχε που πατάς, προκαλώντας πανικό. Περαιτέρω πηδά προς πρώην πιασμένη πολυθρόνα παλουκωθείς. Περνώντας παραδίπλα πλατεία πολύ πιο πέρα, προσέχω που περιδιαβάζει παρέα παρατυχόντος παλιόφιλου, που παραλυρεί παλτολογώντας, πέτο πανοφοριού πετάει πολύ, πρόσεξε. Περίεργα πράγματα. Ω, στυλογράφε με την πλατινένια πένα, η γρήγορη και αμπόδιστη πορεία σου ας χαράξεις το χαρτί με τη σατινένια επιφάνεια, τις αλφαβητικές γλυφές που θα μεταφέρουν στους ανθρώπους με τα στραφτερά γυαλιά, την αρκισιστική αφήγηση ενός διπλού συναπαντήματος μέσα στα πλαίσια του αγώνα για τη λεωφοριστική ιδέα. Περήφανο άτι των ονείρων μου, πιστή καμήλα των λογοτεχνικών κατορθωμάτων μου, αστήρευτη πηγή καλομετρημένων, καλοζυγισμένων και καλοδιαλεγμένων λέξεων, περίγραψε με τις λεξικογραφικές και συντακτικές καμπύλες που θα αναπαραστήσουν γραφικά τη γελία και ταπεινή αφήγηση των πράξεων και χειρονομιών εκείνου του νεαρού που πήρε μια μέρα το λεωφορείο S, χωρίς να του περάσει από το μυαλό πως θα γινόταν ο αθάνατος ήρωας των συγγραφικών μου άθλων. Μακριλέμι, τυποτένιε, που στο κεφάλι σου έστεκε γυρτό ένα καπέλο στολισμένο με κορδόνι, φωνακλά, γκρινιάρι και κιωτή, που αφήνοντας τη μάχη στα μισά, πήγες να θρονιάσεις τα χιλιοκλωτσιμένα πισινά σου σε ένα ξύλινο κάθισμα. Τι φανταζόσουν ποτέ ετούτη τη ρητορική σου μοίρα όταν μπροστά στο σταθμό Σεν Λαζάρ
Άκουγες με ρεθισμένο αυτή τη συμβουλή που σου δίνει ένας άνθρωπος εμπνευσμένος από το πάνω κουμπί του πανοφοριού σου. Δεν έχω συνηθίσει να γράφω. Δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να γράψω. Μια τραγωδία, μια ένα σονέτο ή μια οδή. Αλλά υπάρχουν και κανόνες. Αυτό μου τη δίνει. Δεν είναι αυτά δουλειά για ερασιτέχνες. Ακόμα και αυτά που μόλις έγραψα είναι κακογραμμένα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, είδα σήμερα κάτι που θα ήθελα πολύ να το ξαπλώσω γράφοντάς το. Να το ξαπλώσω γράφοντάς το. Πού πήγα και το βρήκα, Θα πρέπει να είναι μια από εκείνες τις εκφράσεις που είναι ό,τι πρέπει για να αηδιάσουν τους αναγνώστες εκείνους που διαβάζουν για λογαριασμό των εκδοτών που αναζητούν την πρωτοτυπία και που τους χρειάζεται μες στα χειρόγραφα που εκδίδουν οι εκδότες και που πρέπει να έχουν διαβαστεί πρώτα από εκείνους τους αναγνώστες που αηδιάζονται από κάτι εκφράσεις του τύπου «Να το ξαπλώσω» γράφοντας που ωστόσο είναι κάτι που θα ήθελα να κάνω σήμερα για κάτι που είδα σήμερα, παρόλο που δεν είμαι παρά ένας ερασιτέχνης που του τη δίνουν οι κανόνες της τραγουδίας, του σονέτου ή της οδής, γιατί δεν έχω συνηθίσει να γράφω. Γαμώτο. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα πάλι και ξαναβρέθηκα στο σημείο που ξεκίνησα. Μου φαίνεται πως δεν θα τα καταφέρω να βγω από εδώ μέσα. Τόσο το χειρότερο. Μα ας πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Άλλη μια κοινοτοπία. Σαν πως και ο τύπος είχε τίποτα του τάβρου πάνω του. Για στάσου. Αυτό δεν είναι διόλου κακό. Ανέγραφα. Ας πιάσουμε το λιμοκοντόρο από το κορδόνι του μαλακού καπέλου του που ήταν εφαρμοσμένο πάνω σε ένα μακρύ λαιμό. Αυτό θα ήταν πολύ πρωτότυπο. Ίσως και να με οδηγούσε στη γνωριμία με τους ανθρώπους της Γαλλικής Ακαδημίας ή των φιλολογικών καφενείων. Και γιατί να μην πάω μπροστά, δηλαδή, γράφοντας κανείς τον γράφει η ιστορία. Αυτό είναι πολύ καλό που βρήκα. Όπως και να έχει, χρειάζεται η αίσθηση του μέτρου. Και αυτή την αίσθηση δεν την είχε διόλου εκείνος ο τύπος στην πλατφόρμα του λεωφορείου όταν άρχισε να τσακώνεται με το διπλανό του, επειδή τάχα ο τελευταίος του πατούσε τα πόδια κάθε φορά που ήθελε να κάνει χώρο για να κατέβουν ή να ανέβουν οι επιβάτες, πόσο μάλλον που μετά από όλες αυτές τις διαμαρτυρίες πήγε γρήγορα να καθίσει μόλις είδε ένα κάθισμα ελεύθερο, σαν να φοβόταν μη τις φάει. Για κοίταρε, διηγήθηκα ήδη τη μισή ιστορία μου. Αναρωτιέμαι πώς τα κατάφερα. Είναι πολύ ευχάριστο το γράψιμο
Μένει όμως το πιο δύσκολο κομμάτι, η μετάβαση στην επόμενη ιδέα. Πόσο μάλλον που δεν υπάρχει μετάβαση. Προτιμώ να σταματήσω. Les autobus sont doux au toucher. Surtout si on les prend entre les deux cuisses et on les caresse des deux mains, de la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre, de plus rêche, qui est la tôle ou la barre d'appui, tantôt qu'il y a quelque chose de plus rebondi et plus élastique qui est les fesses. Et parfois, il y en a deux, alors on met la phrase au pluriel. Oui. On peut aussi saisir un objet tubulaire et palpitant qui dégurgite des sons idiots, ou bien un ustensile aux spirales tressées, plus douce qu'un chapelet, plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé, plus velouté qu'une corde et plus menu qu'un câble. Ou bien encore, on peut toucher des doigts la connerie humaine. Dis donc, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Oh. Puis, si on patiente une heure ou deux, alors devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'excuse fraîcheur d'un bouton de corozo qui n'est pas à sa place.